Εντάξει είναι, καρακάξα, άστι να περάσει, ήρθε η ώρα. Παναγιά μου, πάρε το χέρι της. Επιτέλους. Περπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Yes, please. Room service. The sun sets on Flamingo Road. My heart under Paris skies. She's got me. Now I am never alone. Καλή μου Σιλινίτσα. Σήμερα στις 17 Ιανουαρίου του 2014 εγώ ο Νονούλης Εζυπίδης συμφωνώ να πληρώσω το χρέος μου στο κακό λύκο, στο τίγρη και το καρακάξα έως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2014. Σε διαφορετική περίπτωση θα με χτυπήσουν να βγάλω καρούμπαλο για να μεγαλώσω. Σε περίπτωση που χτυπήσω από μόνος μου μέχρι τότε, η εταιρεία μου θα περιέλθει στα χέρια του στην ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 3 μεσημεριανή. Κατερίνη 17 Απρίλου 2014. Υπόγραψε! Και είσαι εδώ. Σε περίμενα. Έχεις κάτι να μου πεις? Ο Νονός τα έχει βρει τα λεφτά. Ναι, αλλά το συμφωνητικό λέει και κάτι άλλο. Θα το κάνεις? Με τι αντάλλαγμα? Κάνεις τη βάφτιση, παίρνεις τα λεφτά, φεύγει από τη μέση, παίρνω την εταιρεία. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει, αλλά η φιλενάδος φοβάται. Ξέρει τι, αλλά φοβάται. Έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει την εύνοια του κακού λίμνη. Πείσε την, σε παρακαλώ, και αν δεχτεί, πες την ότι μέσα στη δεκαετία θα την παντρευτώ. Μετά τιμής, ο Νονός Δυτικών Προαστίων. Ευρυπίδης ο Φερέγγιος ή αλλιώς Πίδης ο Σουγιάς ή Πλάστας ο Παλτάς.
Κάντο. Κάντο, σου λέω και μην με πρίζεις. Έρχομαι. Σε μία ώρα θα είμαι εκεί. Ελπίζω να κρατήσεις και εσύ το λόγο σου. Σύχαμα. Τώρα είναι η σειρά μου. Η σειρά σου. Όλα οκ. Okay. Μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν... Έφυγα. Όπου να είναι θα είναι εδώ.
Ακόμα και αυτά τα νεροπίστολα κρότου είναι πολύ τρομακτικά. Το ξέρω. Μέχρι και εγώ τρόμαξα. Κι όσο εδώ, όλα καλά. Να, ήρθα. Σε ευχαριστώ πολύ, έμπιστε. Θα σε δω το Σάββατο μετά τη βάφτιση. Και όπως είπαμε, να είσαι ψύχρεμος και όλα θα πάνε καλά. Και τότε ρίξαμε το κλήρο να δούμε ποιος θα παγωθεί. Ο ε, ο ε, ο ε, ο ε. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα από τον Κράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντα και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντα των αιώνων. Ως εκ φωτός τέτοιος. Ναι. Μπορείς να το τακτοποιήσεις τώρα. Η Νόνα θα είναι καλά μέχρι τη βάφτιση. Ναι, θα είναι. Είδα σιγουριά στο πρόσωπό της. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. 2 χρόνια έλειψα και την έκανε στην εταιρεία, άντε να μην πω. Οι καφέτες σας και το κουτσομπολιά σας με τη Φελενάδα σου φέραν την εταιρεία σε αυτό το σημείο. Τα ξέχασες. Και ο Έμπιστος. Τι ο Έμπιστος. Όνομα και πράγμα. Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν προλάβαμε βέβαια να τα πούμε και πολύ καλά, αλλά πώς τον εμπιστεύτηκες. Όπως το πες, όνομα και πράγμα. Έμπιστος. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σε λίγο θα έρθει και ο Σίος Πάης. Σε περίμενε. Και να σου πω, τη φιλενάδα σου και τα μάτια σου. Μέχρι να τελειώσουν όλα. Τι δουλειά μου, δεν ξέρω. Άμα δεν μας σώσει ένα Σωτηρόπουλος, τότε τι να περιμένεις άλλο. Γεια σας, ο κύριος Σωτηρόπουλος. Σας παίρνω από την εταιρεία βαφτίσεων Νονός ΑΕ. Ωραία, θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες. Το όνομα του παιδιού? Γιώργος, μάλιστα. Κορίτσι ή αγόρι? Καλά, δεν είναι λόγος να εκνευριζόμαστε. Πότε θα γίνει? Α, πρέπει να βιαστούμε δηλαδή. Ο παπάς είναι έμπειρος ή να φέρουμε μπρατσάκια μαζί μας? Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Α, από ό,τι βλέπω εδώ έχει μια σημείωση που γράφει να γίνουν όλα όπως και στη βάφτιση του πρώτου μας παιδιού. Ισχύει? Ωραία, και ποιο είναι το όνομά του? Α, είναι ακριβώς από πάνω. Ορέστης Σωτηρόπουλος, το βρήκα, ναι. Και από ό,τι βλέπω έχει μια λίστα με τα πράγματα που κάνατε σε εκείνη τη βάφτιση. Να σας τα διαβάσω λίγο ένα-ένα για να δείτε μήπως τελικά θα θέλατε κάποια αλλαγή. Όχι, δεν μου είναι κανένας σκόπος, απλά για να είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αρχίζω. Φωτογραφίες και βίντεο είχατε από τα κινητά σας, το κρατάμε? Ωραία. Τις μπομπονιέρες τις φτιάξατε εσείς με τούλια και κορδέλες που μαζεύατε από άλλες βαφτίσεις ως καλεσμένοι. Αυτό? Τέλεια. Και το τελευταίο που βλέπω, τη δεξίωση την πραγματοποιήσατε μεταξύ σας οικογένεια. Ισχύει γι' αυτό και τώρα ή μήπως να καλέσετε αυτή τη φορά τουλάχιστον για τους παππούδες? Δεν ισχύει? Μα πώς κύριε Σωτηρόπουλε, εδώ το γράφει καθαρά, δεξίωση πριβέ. Α, είναι το μαγαζί, είπα κι εγώ. Συγγνώμη, παρανόησα. Άρα το κρατάμε κι αυτό? Μάλιστα, μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα? Το ποσό είναι 11.234,42 ευρώ. Όχι, επιταγές δεν παίρνουμε. Λοιπόν, ωραία, μετρητά. Το σημείωσα. Έχουμε κάτι άλλο, για να δω. Όχι, είναι όλα τακτοποιημένα από ό,τι βλέπω. Τα πράγματα που θα φέρω ως νονά τα είχατε κλείσει ήδη με τον Νονούλη Εζιμπίδη. Ναι, είναι όλα okay. Το μόνο που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι να είστε στην εκκλησία μία ώρα πριν τη βάπτιση, για να υπογράψουμε το συμβόλαιο και να τακτοποιήσουμε και την πληρωμή. Συμφωνείτε με όλα αυτά, κύριε Σωτηρόπουλε? Ωραία. Να δώσετε τα χαιρετίσματά μου στη σύζυγο και τα λέμε μεθαύριο. Ναι, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε.
Καλύτερα δεν γίνεται. Έγινε, θα δώσω, θα δώσω. Γεια σας για την ώρα. Δεν έχω καλή διέστηση, Κακελίκη. Δεν φάνηκε ακόμα και η καρακάξη. Ησύχασε. Όλα καλά θα πάνε. Λες αν τελείωσε η βάφτιση. Τελείωσε. Τελείωσε. Εμπρός. Μείνε ήσυχος. Ποια λεφτά, αφεντικό. Ποιον πήρες τηλέφωνο. Δουλειά σου. Κοίτα, κοίτα! Κατέβασε τον νεροπίστολο σου, Κακέλη, και κάτω. Δεν νομίζω ότι η αναλογία είναι εις βάρος σου. Δεν το νομίζω. Θα έπρεπε να είσαι πιο προσεκτικός στις επιλογές σου. Θέλω μια χάρη. Και το ρωτάς, έπειτα πόσα έχεις κάνει για μένα. Θέλω να πας σε κάποιον. Αυτό μόνο. Θέλω να κάνεις ό,τι σου ζητήσει, να γίνεις ο άνθρωπός του. Κατάλαβα, ο έμπιστός του. Έπεσες μέσα στην ίδια την παγίδα σου. Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε τίποτε ακόμα. Σιλινίτσα, πες μου ότι την άφησες από τα μάτια σου. Έχω μια υποψία. Πού είναι?
είσαι καλά? Να ναι, άνοιξε το επάγγελμα. Ξαναπήραμε την άδεια. Πρόκειται να την παντρευτείς. Όσο για την υποψία σου, άστο πάνω μου. Φωτιά, φωτιά, είναι ο ερώτας που ζούμε. Φωτιά, φωτιά, έλα απόψε να καούμε.